Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, καϊδαριώτες και καϊδαριώτισσες, η σημερινή συγκέντρωση σηματοδοτεί με τη μαζικότητά της τη θέληση του λαού της πόλης μας να ολοκληρώσει με νικηφόρο τρόπο το αποτέλεσμα της Κυριακής, όπου η λαϊκή συσπήρωση αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη. Από αυτό το βήμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χαϊδαριώτες για τη στήριξή τους στον δύσκολο αγώνα που δώσαμε, που ξεπέρασαν διλήμματα και φραγμούς και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ψηφίζοντας με γνώμονα τα δικά τους, τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτή η επιλογή μας γεμίζει με αίσθημα μεγάλης ευθύνης. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, ότι με αυτή την επιτυχία δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε πολύ καλά μέχρι που φτάνει το πόδι μας. Ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους έκαναν το βήμα εκτιμώντας τη σταθερότητα, τη συνέπεια λόγων και έργων, την ανιδιοτέλεια, την αυτοδυσία για το δίκιο του λαού που δείχνει λαϊκή συσπήρωση και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί μας. Και θέλουμε να κρινόμαστε καθημερινά και αυστηρά για ό,τι κάνουμε. Για τα καλά και τα κακά, τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Ένα μόνο πράγμα δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας. Τον εγωισμό και την αλαζονία που συχνά εμφανίζονται όταν κάποιοι ασκούν διοίκηση. Εμείς δεσμευόμαστε πως θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Πως δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας για μια άλλη διοίκηση. Για ένα Δήμο ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση. Από εμάς δεν έχει να φοβηθεί κανένας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και υπεκφυγές των γραμματέων. Την προηγούμενη Κυριακή έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα για να αλλάξει σελίδα το Χαϊδάρι. Για να μπουν στο περιθώριο όσοι χρησιμοποίησαν το Δήμο σαν τον μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Όσοι αποδέχτηκαν τις περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης που μετακύλιε τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων μέσω της φορολογίας και των δημοτικών τελών. Όσοι έκλεισαν ή συρρήκνωσαν κοινωνικές υπηρεσίες. Όσοι αξιοποίησαν το Δήμο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων. Όσοι ιδιωτικοποίησαν δομές και υπηρεσίες. Όσοι τάχτηκαν στη μια πλευρά της όχθης μαζί με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που θέσπισαν το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Καποδίστρια και του Καλλικράτη. Όσοι έσκυψαν το κεφάλι και δεν αντέδρασαν στο σάρωμα των λαϊκών κατακτήσεων. Την Κυριακή πρέπει να επιβεβαιωθεί με τον καλύτερο τρόπο η θέληση των χαϊδαριωτών για αλλαγή πορείας του Δήμου. Για να υπάρξει δημοτική αρχή αγωνιστική που μαζί με το λαό θα βρεθεί απέναντι σε όλους όσους θέλουν να κάνουν τους Δήμους εφαλτήριο για να περνάει η αντιλαϊκή πολιτική. Δώστε μεγάλη, ισχυρή δύναμη στη λαϊκή συσπήρωση. Η ψήφος θα είναι ανταποδοτική. Θα χρησιμοποιηθεί σαν ισχυρό όπλο απόκρουσης, διεκδίκησης και αγώνα. Δεν θα κλειστεί σε κανένα συρτάρι για να χρησιμοποιηθεί πάλι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε να ζητήσουμε και αυτή την Κυριακή να μας εμπιστευτείτε με μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί σταθήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του αγώνα και διεκδικήσαμε μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο λαϊκά αιτήματα. Μπήκαμε μπροστά στους αγώνες ενάντια στις μειώσεις μισθών, τις απολύσεις, για τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας. Βρεθήκαμε δίπλα στους ανέργους και τις διεκδικήσεις τους, τη συνεχής κινητοποίηση των συνταξιούχων. Αποκαλύψαμε ότι η φτωχολογιά υποφέρει και από τα χαράτσια του Δήμου και απαιτήσαμε κανένα λαϊκό σπίτι, κανένα μικρομάγαζο να μην μείνει χωρίς ρεύμα και νερό. Συγκρουστήκαμε με την πολιτική της Δημοτικής Αρχής που εφάρμοσε σε τοπικό επίπεδο όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Καταγγείλαμε και καταψηφίσαμε τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς.
Συμπαρασταθήκαμε στους αγώνες εργαζομένων, στο βοήθεια στο σπίτι, των σχολικών φυλάκων, των συμβασιούχων, των γονιών που αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς κόβονταν. Πήραμε μέρος στις κινητοποιήσεις για να μην περάσει η πρόταση για κλείσιμο ή συρρήκνωση σχολείων, για να μην γίνουν απολύσεις και να μην μπουν σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτική. Επίσης για το τεράστιο θέμα της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, για να μην κλείσει το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα και κανένα νοσοκομείο, για να μην κλείσει ο ΕΟΠΗ, για να μην μπει λουκέτο το 2015 στα ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουμε δύο στην πόλη μας, το Δρομοκαΐδιο και το Δαφνί. Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες των κατοίκων και την επίγυση των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων της πόλης μας. Διεκδικήσαμε το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Απαιτήσαμε να γίνονται λαϊκές συνελεύσεις κατοίκων, να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν όλοι οι σύλλογοι. Εθνικοτοπική, εξοραϊστική, εργατική, πολιτιστική, αθλητική, που παίζουν στα δρόμενα της πόλης μας. Σημαντικά θέματα, όπως σας είπα και πριν, και τοπικά και ευρύτερα υπερτοπικά, απασχολούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους της πόλης. Και το σημαντικό είναι ότι δεν βρίσκουν λύσεις, βαλτώνουν και συσσωρεύονται. Το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα έκλεισε, το ξέρετε όλοι, με αποτέλεσμα να χαθούν 148 κρεβάτια, να κλείσουν οι κλινικές, τα χειρουργεία, τα εργαστήρια. Το Αττικό νοσοκομείο είναι πλέον φορεσμένο, με δεκάδες ράτσα στους διαδρόμους, με τεράστιες αναμονές για ραντεβού και στα επίγοντα, με ελλείψεις σε προσωπικό και υγειονομικό υλικό. Ο ΕΟΠΗ άνοιξε προσωρινά, κανένας όμως δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του, δηλαδή αν θα συρρυκνωθεί ή θα μεταφερθεί αλλού. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία κινδυνεύουν με κλείσιμο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία διαιωνίζονται, παρά την προσπάθεια να μακιγιαριστούν πριν από τις εκλογές. Το αστικό και παιδιαστικό πράσινο κινδυνεύει. Το άλσος Δαφνιού, τα όρη Πικίλο και Εγάλαιο και ο Σκαραμαγκάς καταστρέφονται. Το στρατόπεδο κινδυνεύει πολύ σοβαρά με οικοπεδοποίηση. Η Καρμανιόλα της Λεωφόρου Καβάλας συνεχίζει να θερίζει ανθρώπινες ζωές. Με μια δυνατή βροχή συνεχίζουν να πλημμυρίζουν δεκάδες σπίτια στην πόλη μας. Το κλείσιμο της εφορίας και του ταχυδρομείου του δάσους ταλαιπωρούν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας. Οι αναμονές στις τάσεις των λεωφορείων είναι πολύ ώρες και τα δρομολόγια δεν εξυπηρετούν. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για ουσιαστική, αντισεισμική και αντιπυρική προστασία. Έχουμε τώρα το καλοκαίρι μπροστά μας και τρέμει το φυλοκάρδι μας κάθε φορά μέχρι το Σεπτέμβρη. Δεν μπορούν να λύσουν ούτε βασικά καθημερινά προβλήματα, όπως η καθαριότητα, ο φωτισμός, οι λακκούβες, οι σημάνσεις, η ασφάλεια των παιχνιδιών στις παιδικές χαρές. Κινδυνεύουν να χαθούν δεσμευμένοι χώροι γιατί δεν απαλωτριώνονται. Τα ναρκωτικά χτυπούν την πόρτα της νεολαίας. Τέλος, υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη όλων των γειτονιών. Ό,τι δεν είναι στη βιτρίνα είναι εγκαταλλαγμένο. Επιγραμματικά, πρέπει να διεκδικήσουμε πιο μαζικά, πιο δυναμικά, πιο οργανωμένα την πλήρη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς και του ΕΟΠΗ, και να απομακρυνθεί οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να κλείσει ο ΕΟΠΗ, το ΙΚΑ δηλαδή, της περιοχής μας. Για κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων που θα αφήσουν στον δρόμο χιλιάδες ψυχικά ασθενείς και θα οδηγήσουν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή απολύσεις, τους εργαζόμενους. Να αποδοθεί το στρατόπεδο στο λαό και να αξιοποιηθεί σαν χώρος ανάσας και πρασίνου. Να γίνει το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στο Μπλοκ 15. Να λειτουργήσουν και ευρυφωνημπιακή σταθμή χωρίς τροφία σε όλες τις γειτονιές. Να λυθούν τα μεγάλα
επικοινωνιακά προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τους εργαζόμενους. Να φτάσει το μετρό μέχρι το νοσοκομείο Αττικό και να συνδεθεί με το σταθμό Αγία Μαρίνα με ενδιάμεση στάση στο Δημαρχείο. Είναι ένα μεγάλο αίτημα που πρέπει να το παλέψει όλος ο λαός της περιοχής μας. Παράλληλα, να υπάρχει επαρκή συγκοινωνία στον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης και πυκνή σύνδεση με το μετρό. Να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου, των ορεινών όγκων, του Σκαραμακά και της λίμνης Κουμουνδούρου. Να παρθούν μέτρα για τον έλεγχο της ρήπασης από τα διηγηστήρια και το Θριάσιο. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κεραιών και των υποσταθμών της ΔΕΗ. Να αναβαθμιστούν τα καπί με νέες λειτουργίες και δραστηριότητες. Να ανοίξει το καπί των κουνελίων. Να λειτουργήσουν χώροι πολιτισμού και αθλητισμού σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Διαπιστώσει για τα προβλήματα που υπάρχουν κάνουν όλοι λίγο ή πολύ. Όμως δεν λένε γιατί δεν γίνονται, γιατί διαιωνίζονται. Προσπαθούν να αποκρύψουν το γεγονός ότι οι δημοτικές αρχές είναι απομακρυσμένες από τα ουσιαστικά προβλήματα των δημοτών. Γιατί προωθούν και εφαρμόζουν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμοι, ο καθένας από τη δική του θέση και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει, εφαρμόζουν μια συνολική επίθεση κατά των εργαζομένων που όμοια της σε τέτοια έκταση και ένταση δεν έχει ξαναγίνει. Και πρέπει να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι δεν φτάνει να χτυπήσεις μόνο τους κακούς δημάρχους. Πρέπει να αμφισβητήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας που χαράσουν τον δρόμο και δημιουργούν το πλέγμα της αλληλεξάρτησης, της αποφάσεις και την υλοποίησή τους. Αγαπητοί φίλοι, να σας πω το εξής. Δεν χαρακτηρίζουν την πολιτική μας κουλτούρα οι επιθέσεις ή οι ειδικές αναφορές σε άλλους συνδυασμούς. Και σε όλη την προεκλογική περίοδο αποφύγαμε να ασχοληθούμε, αν και γνωρίζαμε για τη λάσπη, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που κάποιοι ασκούσαν σε συμπολίτες μας. Όμως μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών και την διαφαινόμενη ήττα του συνδυασμού ενών με το Χαϊδάρι, εδώ υπάρχει ένα λογοπαίγνιο ότι κατάφεραν να ενώσουν το Χαϊδάρι όλο εναντίον τους. Ενός συνδυασμού που προέκυψε μετά από τα παζάρια για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος και το μοίρασμα της δημαρχίας ανά 2,5 χρόνια, τα πράγματα αγρίεψαν. Η απερχόμενη δημοτική αρχή που φεύγει από την πόρτα αλλά προσπαθεί να ξαναμπεί από το παράθυρο χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να κρατηθεί στη δημαρχία. Χρησιμοποίησαν και εξακολουθούν να αξιοποιούν όλα τα μέσα που έχουν. Πολυδελή φυλάδια, εφημερίδες, ίντερνετ, τραπεζώματα διάφορα εκεί σε πάρα πολύ κόσμο, αξιοποίηση της τηλεόρασης, παρέλαση συμπροταγωνιστών, μηχανισμός δημοτικής αρχής, τηλέφωνα από το Δήμο, εκβιασμούς, υποσχέσεις και ό,τι άλλο μπορεί να περάσει από το μυαλό μας. Λέγεται ότι η καμπάνια του στήχησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και όλοι ψάχνουμε να δούμε ποιοι είναι οι χρηματοδότες. Όμως τις τελευταίες μέρες ξεπέρασαν κάθε όριο. Παραπληροφόρηση, συκοφαντίες, λάσπη, τρομοκρατία. Τα τηλέφωνα της γνωστής υπηρεσίας του Δημαρχείου έχουν πάρει φωτιά. Όλη τη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Τηλεφωνούν παντού. Με προτεραιότητα πάντως στους γονείς των παιδιών των παιδικών σταθμών, στους συγγενείς των συμβασιούχων, στους καταστηματάρχες, σε όσους χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και το πνευματικό κέντρο. Αξιοποιούν τις ΚΙΝΣΕΠ και τις ΜΚΟ για να βγάζουν ανακοινώσεις στήριξής τους. Μοιράζουν παράλληλα ένα προβοκατόρικο φυλάδιο που το εμφανίζουν να περιέχει θέσεις της λαϊκής εισπύρωσης και λένε ότι ο Δήμος θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Τι λένε λοιπόν, θα το έχετε δει αυτό το φυλάδιο. Ναι, ναι. Πρώτον, όχι στο ένα, ότι η θέση της λαϊκής εισπύρωσης είναι, πρώτον, όχι στο 1.400.000 ευρώ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς και το ΚΔΑΠ. Ψέμα πρώτο.
Εμείς λέμε και έχει καταγραφεί πολλές φορές στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ είναι δικά μας λεφτά και πρέπει να τα διεκδικήσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ. Στο φυλάδιό μας γράφουμε: θα αξιοποιήσουμε και την πραγματική χαραμάδα υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό που δεν δεχόμαστε είναι να σπαταλούνται αυτά τα χρήματα που βγαίνουν από τον ιδρώτα του λαού για έργα βιτρίνας, για μελέτες χωρίς έργα και για αλλαγή πλακοστρώσεων 2 και 3 φορές, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν έργα υποδομής. Αλλά γιατί δεν κάνουν τον κόπο να κοιτάξουν δίπλα μας, στην Πετρούπολη, που έχει κομμουνιστή δήμαρχο, ο οποίος έχει πάρει τα ΕΣΠΑ και λειτουργούν όλοι οι παιδικοί σταθμοί δωρεάν με απορρόφηση όλων των παιδιών. Και κάντε σύγκριση. 1.400.000 στο Χαϊδάρι. Η Πετρούπολη πήρε 16 εκατομμύρια ευρώ και τα χρησιμοποίησε για να καλύψει λαϊκές ανάγκες, για να είναι δωρεάν όλοι οι παιδικοί σταθμοί, για να γίνουν έργα στα σχολεία, για να γίνουν έργα υποδομής, κόντρα στην επιλεξιμότητα που θέλουν κάποιοι να επιβάλλουν. Επίσης, να πάρουν εργαζόμενους με τριετής συμβάσεις εργασίας και όχι να παίζουν αυτό το παιχνίδι των συμβασιούχων που θα πούμε και παρακάτω. Να θυμίσω ότι στο Χαϊδάρι έκλεισε ο παιδικός σταθμός στην οδό Μπουμπουλίνα στο δάσος και πολλά παιδάκια μένουν εκτός, ενώ ο βρεφονιμπιακός σταθμός στη Βεργίνα στο δάσος επίσης παραμένει εδώ και 10 χρόνια κρεμάμενος χωρίς είσοδο. Θα είδατε και τα ρεπορτάζ. Αυτοί λοιπόν λένε ότι εμείς θα κλείσουμε τους παιδικούς σταθμούς. Αυτοί που ακολουθούν αυτή την πολιτική απαξίωσης, κλεισίματος και υποβάθμισης των παιδικών σταθμών. Δεύτερο, λένε όχι, ότι λέμε εμείς, όχι στα μαγαζιά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Δεύτερο ψέμα, εμείς ποτέ δεν είπαμε όχι στη λειτουργία μαγαζιών στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτό όμως που είπαμε και το υπερασπίζουμε με νύχια και με δόντια και μάλιστα είχαμε καταφέρει να επιβάλλουμε και απόφαση κατά πλειοψηφία γιατί κάποιοι δεν ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία απόφαση έχει μείνει ανενεργός, είναι ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν άλλες καφετέριες γιατί δημιουργούν πολλά προβλήματα, όπως κίνδυνος ατυχημάτων λόγω του άναρχου παρκαρίσματος, βλέπετε τι γίνεται στη Λεωφόρο Καβάλας, δημιουργία υπερτοπικού πόλου που θα συγκεντρώσει ανθρώπους της νύχτας, βλέπετε με τον Μπραβιγίκη τι γίνεται, όπως επίσης και με τις κόντρες που γίνονται και παράλληλα γίνεται υποβάθμιση του εμπορικού χαρακτήρα της Λεωφόρου Καβάλας. Αυτά έχουν καταφέρει λοιπόν να κάνουν. Τρίτο, λέει όχι στην ετήσια συμμετοχή των εφόντων στους παιδικούς σταθμούς. Η θέση μας είναι πεντακάθαρη. Κατάργηση των τροφείων. Δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Δημόσια παιδική σταθμή σε όλα τα παιδιά. Με τη δική τους λογική, οι εργαζόμενοι είναι έχοντες και πρέπει να πληρώνουν από 60 έως 150 ευρώ το μήνα. Τέταρτο, εμείς λένε ότι λέμε όχι στους συμβασιούχους. Εδώ το θράσος περισσεύει. Παίζουν με την αγωνία των συμβασιούχων και των οικογενειών τους. Αυτοί που δημιουργούν την ανεργία, μοιράζουν τη φτώχεια, έχουν σε ομοιρία χιλιάδες συνανθρώπους μας και παράλληλα έχουν υπογράψει ήδη τις απολύσεις των συμβασιούχων, αφού οι συμβάσεις τελειώνουν σε λίγους μήνες, μας κατηγορούν ότι εμείς λέμε όχι στους συμβασιούχους. Εμείς παλεύουμε για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, για να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, για να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν. Εμείς πάντως δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τις συμβάσεις για να εκβιάσουμε κόσμο όπως γίνεται αυτές τις μέρες. Με κάτω από το μεγάφωνο. Πέμπτο, όχι στη λειτουργία των ΚΙΝΣΕΠ στους παιδικούς σταθμούς, στον πολιτισμό, στο κολυμπητήριο. Εμείς πράγματι παλέψαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, μαζί με τους εργαζόμενους, για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Να παραμείνουν κοινωνικά αγαθά και να μην μετατραπούν σε εμπόρευμα. Η ΚΙΝΣΕΠ
είναι σκαλοπάτι για την πλήρη ιδιωτικοποίηση, που σημαίνει συρρήκνωση των λειτουργιών των παιδικών σταθμών, του κολυμπητηρίου, του πολιτισμού. Σημαίνει ακριβότερα τροφεία και συνδρομές στα παιδιά που συμμετέχουν σε όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά και εξαθλίωση των εργαζομένων σε αυτά, που θα πληρώνονται με ένα ξεροκόμματο. Όλοι αυτοί που τους στάζουν ότι δίθεν θα γίνουν συμμέτοχοι στο συνεταιρισμό, παίρνουν 100 με 150, το πολύ 200 ευρώ το μήνα. Και με αυτό το ξεροκόμματο τους άφουν και τους φέρουν και τους χρησιμοποιούν τώρα εναντίον μας, ότι εμείς δίθεν θα έρθουμε να τους απολύσουμε. Εμείς που ζητάμε να μονιμοποιηθούν και ότι έχουν κάθε δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση. Εδώ να θυμίσουμε ότι αυτοί που αφήνουν τάχα να εννοηθεί ότι θα κλείσουμε το κολυμπητήριο, μάλιστα μοιράζουν και ανακοινώσεις στους γονείς των παιδιών στο κολυμπητήριο, πέρσι το είχαν κλειστό για 6 μήνες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά, τις ομάδες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όλους όσους έχουν ανάγκη το κολυμπητήριο. Αυτά τα ψέματα διαδίδουν στο Χαϊδάρι. Ο Γκέμπελς έλεγε ότι η επανάληψη ενός ψέματος δημιουργεί την εντύπωση της αλήθειας. Ή πες, κάτι θα μείνει. Εκεί στοχεύουν. Όμως, όπως λέει ο σαφός λαός μας, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και φτάνει η στιγμή που ο ψεύτης θα αποκαλυφθεί και θα ξεπροστατευτεί. Γιατί την πραγματικότητα και την αλήθεια δεν μπορεί να την κρύψει κανένας, όσο επιτίδιος λασπολόγος κι αν είναι. Έβγαλαν κι άλλα φυλάδια σήμερα, αυτό εδώ, όπου αναφέρουν ότι η στήριξη άλλων συνδυασμών προς τη λαϊκή συσπήρωση είναι επικίνδυνη για την ευρωπαϊκή προοπτική της πόλης. Δεν είναι άξιος ο μισθός των επικοινωνιολόγων, γιατί ο συνειρμός με την εγκατάλειψη, τη βρωμιά, τις παρατημένες συνοικίες, τις λακκούβες, τις στρατιές των ανέργων, την αβεβαιότητα της νεολαίας, δένει απόλυτα με την πολιτική της απερχόμενης δημοτικής αρχής, της οποίας είναι συνέχεια οι ψεύτες και οι λασπολόγοι. Τι άλλο να πούνε οι άνθρωποι? Στέρεψε η παρέτρα τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να βρουν κάτι σοβαρό για να μας κατηγορήσουν, γι' αυτό αυτοεξευτελίζονται. Εμείς δεν βλέπουμε το Δήμο σαν ευκαιρία βιοπορισμού, επαγγελματικής ή οικονομικής αποκατάστασης. Τον βλέπουμε σαν μετερίζει από όπου μαζί με τους εργαζόμενους και όλο το λαό τα αγωνιζόμαστε για να γίνονται τα λαϊκά προβλήματα, για να ανακουφίζονται όσο γίνεται όλοι όσοι υποφέρουν από αυτή τη βάρβαρη ρέλαπα. Δεν θα κάνουμε υποκλήσεις, ούτε θα αποδεχόμαστε όσα επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση. Σαν μέσο συνεχούς αφέμαξης. Δεν θα εξυπηρετήσουμε συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών και εφοπλιστών που έχουν βάλει στο μάτι το Σκαραμαγκά, το στρατόπεδο, το Δαφνί, τα βουνά μας, συνολικά τη δυτική πύλη της Αθήνας. Εμείς θα παλέψουμε κόντρα σε αυτή την κατάσταση. Θα είμαστε σαν δημοτική αρχή η πιο σκληρή αντιπολίτευση μαζί με το λαϊκό κίνημα, τους συλλόγους, τα σωματεία, απέναντι σε όλους όσους παίρνουν αποφάσεις σε βάρος του λαού μας. Είναι γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί ένα πολύ θετικό κλίμα αυτές τις μέρες. Ο κόσμος θέλει να γυρίσει την πλάτη του στην κακοδιαχείριση, την αδράνεια, την εγκατάλειψη που μόνο προεκλογικά συνοδεύονται από φανταχτερές προτάσεις. Εμπιστεύεται τη λαϊκή συσπήρωση κρατώντας τις παρατηρήσεις, τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες του. Γιατί γνωρίζει ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σαν δημοτική αρχή. Εδώ θα ήθελα εκ μέρους όλων μας να ευχαριστήσουμε τους Βαγγέλη Τινιακό, τον Δωρή Σπηλιόπουλο, Ελένη Καμπόλη και Κώστρα Στογέρακα, καθώς και όλα τα μέλη και
υποψήφιους των συνδυασμών τους για τις ανακοινώσεις στήριξης που έβγαλαν εν ώψη του δεύτερου γύρου. Ανακοινώσεις που δεν είναι προϊόν καμιάς συναλλαγής, καμιάς υποχρέωσης, καμιάς δέσμευσης. Εκφράζουν την κοινή αγωνία να τελειώσει αυτή η διοίκηση του Δήμου με όποια μορφή και αν εκφράζεται και να δούμε το μέλλον, να καταπιαστούμε με τα προβλήματα και την επίγυσή τους. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες χαϊδαριώτες που στον πρώτο γύρο ψήφισαν άλλες παρατάξεις και τώρα παίρνουν ξεκάθαρα θέση. Γράφουν σε ιστοσελίδες, περνούν από τα εκλογικά περίπτερα, κάνουν δουλειά σε συγγενείς και φίλους σε κάθε γειτονιά. Σχηματίζεται έτσι μια ευρύτατη πλειοψηφία, ένα λαϊκό ρεύμα που δεν μπορεί να το αναχαιτήσει καμιά συκοφαντία. Αυτά τα θετικά μηνύματα πρέπει να τα αξιολογήσουμε, να μας δώσουν δύναμη και κουράγιο, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Όμως προσοχή, να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Να μην επαναπαυθούμε ότι ο κόσμος θα μας ψηφίσει χωρίς τη δική μας ουσιαστική και μεθοδική δράση. Απλώνουμε το χέρι μας σε όλους τους καλοπροαίρετους εργαζόμενους που δεν συμβιβάζονται με την κατάσταση που ζουν, που θέλουν να αγωνιστούν για να την αλλάξουν, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ή παράταξη στηρίζουν. Τους καλούμε να μας εμπιστευτούν, γιατί δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, γιατί η ψήφος τους θα χρησιμοποιηθεί σαν δύναμη προς όφελος του λαού. Αγαπητοί φίλοι, να μην αφήσουμε να χαθεί ούτε μια ώρα, να σκεφτούμε σε ποιον δεν έχουμε ακόμα απευθυνθεί και να πάμε το ψηφοδέλτιο μέχρι την τελευταία στιγμή σε κάθε σπίτι. Να διασφαλίσουμε να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Να βοηθήσουμε όσους δεν έχουν δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα. Να δώσουμε την εκλογική μάχη σαν ένας άνθρωπος, μια γροθιά με αγωνιστικότητα και ανιδιοτέλεια. Να μην αφήσουμε να παγιδευτούν οι δημότες σε διλήμματα και υποσχέσεις. Να μην υποκύψουν σε κανενός είδους πίεση. Όσο περισσότερα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις ευρωεκλογές πέσουν στις κάλπες, τόσο θα δυναμώνει η λαϊκή αντίσταση και η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Τελειώνοντας, μάλλον πριν τελειώσω, θα ήθελα να καλέσω τα μέλη του συνδυασμού που δώσαμε αυτή τη μάχη να ανέβουν στην εξέδρα και θα ήθελα να πω έτσι από καρδιάς δύο πράγματα ακόμα. Σήμερα λοιπόν από κοντά μας άνθρωποι που έχουν συνδεθεί όλα αυτά τα χρόνια μαζί μας και έχουν υπηρετήσει είτε σαν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι είτε από διάφορες θέσεις σαν απλοί στρατιώτες. Ανάμεσά τους ο Λευτέρης ο Παναγιωτακόπουλος, ο Νίκος ο Νικολέρης, ο Γιάννης ο Βαρτιμιάδης, η Λιάνα Θερμού Ραπτάκη, ο Χρήστος Πολυδρονίδης, ο Αντώνης Παπαμακάριος, ο Κώστας ο Τσίφτης και πριν από λίγο θα ήθελε πολύ να είναι εδώ απόψε. Στη μνήμη όλων αυτών και πάρα πολλών άλλων που δεν μπόρεσα να μνημονεύσω τώρα, επώνυμων και ανώνυμων, που είναι η καρδιά και η ψυχή μας, καθώς και στο πείσμα μιας 85χρονης γιαγιάς που την Κυριακή των εκλογών, ανεβαίνοντας τις σκάλες στο 7ο Δημοτικό, λιποθύμησε, ανέβηκε δύο σκάλες και χωρίς να έχει συνέλθει καλά-καλά, στις 7 ακριβώς, βλέποντας ότι κλείνουν οι κάλπες, βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί για να ψηφίσει. Και λέει θα ψηφίσω, απαιτούσε. Και όταν ήρθε ο δικαστικός αντιπρόσωπος, έβγαλε από το ένα φερμουάρ προσεκτικά αλλά με περηφάνεια το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης για το Δήμο και από το άλλο φερμουάρ της λαϊκής συσπήρωσης για την περιφέρεια και το έδωσε ήρεμη και αποφασισμένη στο δικαστικό. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή
και έφυγε μετά από αυτό υποβασταζόμενη από τα παιδιά της. Για όλους αυτούς, για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που προσβαίνουν τόσα χρόνια μια αλλαγή. Για την νεολαία που ψάχνει μια χαραμάδα ελπίδας. Για τους νέους φίλες, φίλους που συμπαρευόμαστε αυτές τις μέρες. Αξίζει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αξίζει το Χαϊδάρι να ξαναγράψει ηρωικές στιγμές. Με την νίκη την Κυριακή. Δυναμικά βγαίνουμε μπροστά να πέσει παντού το ψηφοδέλτιο με τον Γαρίφαλο.